Κύριε Μωυσίδη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ επίσης. Ευχαριστώ στους ακροατές σας. Πρωτόγνωρες διαδικασίες και για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποφάσεις του συνεδρίου, η εκλογή του Προέδρου από την βάση, από τον κόσμο. Πώς πήγαν τα πράγματα λοιπόν, κύριε Μωυσίδη? Τα πράγματα εξελίχθησαν πάρα πολύ καλά. Οι εκλογές γίνανε σε άψογο κλίμα. Δεν μας βοήθησε βέβαια λίγο καιρός ούτε και το Ryan Crease, γιατί λίγο μακελώδησε εδώ πέρα στις πρωινές, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, ώρες που κινείται ο κόσμος. Είχαμε ένα θέμα από αυτό. Κατά τα άλλα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Υπήρχε μια καλή συμμετοχή. Υπήρχε μια συμμετοχή ιδιαίτερα των νέων, οι οποίοι αφού κραστήκανε το μήνυμα που προσπαθούσε και στέλνει ο Τσίπρας, ο πρόεδρος. Τα πράγματα πήγανε καλά. Το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό και για το τοπικό ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε αυξήσει τα νέα μας μέλη περίπου στα 200. Αυτά έχουν γίνει. Οι εκλογές γίνανε σε άψογο κλίμα. Είχαμε πολύ καλή συμμετοχή. Ήταν και για τον πρόεδρο, υπενθυμίζω, αλλά και για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, έτσι. Για την Κεντρική Επιτροπή, ναι, πολύ σωστά. Και οι διαδικασίες γίνανε, όπως είπατε, πρωτόγνωρες. Μπήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά να δείξει ότι δεν εκλέγει τα όργανα του με 3, 4 ή 5 χιλιάδες συνέδρους κόσμο. Έχουμε 60.000 εγγεγραμμένα πρώην, 62-63.000 πως ήταν πριν, τώρα έχουν αυξηθεί. Πιστεύαμε ότι είναι μια πολύ καλή και δημοκρατική διεργασία στο να γίνονται οι εκλογές αυτού του επίπεδου πραγματικά από τη βάση. Τώρα, συνολικά ψήφισαν στην Καστοριά περίπου 380 άνθρωποι στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. 200 είναι από τα παλιά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και 180 είναι περίπου αυτοί που ήρθαν και εγγράφτηκαν χθες ως μέλη, έτσι δεν είναι, κύριε Μωυσίδη? Έτσι ακριβώς. Ναι. Βέβαια είχαμε πολλά τηλεφωνήματα από τα παλιά μέλη, τα οποία ήταν λίγο... ζοριστήκαν να κυκλοφορήσουν, ειδικά προς το Άργος είχε περισσότερη βροχή από εκεί, ναι. Γιατί είχαμε και εκεί ένα εκλογικό κέντρο για να διευκολύνουμε. Ναι. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι αυτό όπως είπατε, είναι πολύ ευχάριστο για μας να βλέπουμε ότι πέραν των παλαιών μελών οι οποίοι ήρθαν και ψήφισαν, είναι περίπου γύρω στο 80% από τους 300 όταν ψηφίζουν οι 200. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ καλό θετικό ποσοστό και το ευχάριστο και το μήνυμα που εισπράττει η Καστοριά, ο ΣΥΡΙΖΑ Καστοριά, είναι ότι είχαμε μια πολύ καλή συμμετοχή των νέων μελών. Μάλιστα. Τώρα, μπήκατε καθόλου στις συγκρίσεις με το, επειδή είχαμε πρόσφατα και τις εκλογικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για άλλες διαδικασίες όπως για το σήμα ή το όνομα. Μπήκατε σε αυτή τη σύγκριση, βέβαια. Να πούμε ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένας ο υποψήφιος, για το ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ περισσότεροι φυσικά και με δεύτερη εβδομάδα. Στην Καστοριά είχαν πάει για εκείνες εκλογές του Δεκεμβρίου περίπου 1.000 μέλη του ΠΑΣΟΚ. Ενώ πολύ πρόσφατα τις προηγούμενες μέρες για το σήμα και το όνομα πήγαν στις κάλπες 500 περίπου μέλη του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Μπήκατε καθόλου σε αυτή τη σύγκριση, κύριε Μωυσίδη? Όχι, ακούστε να δείτε. Ο κάθε χώρος έχει τους φίλους, έχει τα μέλη τα οποία λειτουργούν κατά όπως αυτά πιστεύουν. Εμείς μένουμε σε αυτό και δεν θα μπούμε στη σύγκριση το τι κάναν τα άλλα κόμματα. Τα άλλα κόμματα έχουν τη δική τους δομή, τη δική τους λειτουργία, τα δικά τους μέλη, απευθύνονται στην κοινωνία, η κοινωνία το εισπράττει, το ανταμείβει ή όχι. Εμείς μπήκαμε στη δική μας λογική, στο δικό μας σκεπτικό, στη δική μας εικόνα, πώς μπορούμε να πούμε στον Έλληνα ψηφοφόρο ότι είμαστε εδώ, είμαστε αυτοί, είμαστε καθαροί και βαδίζουμε με αυτό το σκεπτικό και με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτού του είδους τις συγκρίσεις, ούτε τοπικά, ούτε πανελλαδικά. Γιατί μπορεί να βγουν σήμερα ή αυτές τις μέρες στελέχη και του ΠΑΣΟΚ και να πούν ορίστε στην Καστοριά είμαστε πολύ περισσότεροι αυτοί που συμμετέχουμε σε διαδικασίες, πηγαίνουμε σε ψηφοφορίες, έχουμε την δυναμική.
Ναι. Θα το δούμε αν θα υπάρξει αυτό. Βέβαια, ναι, κοιτάξτε επόμενες... τώρα. Μην πούμε σε αυτήν την λογική και σε αυτήν το να αρχίσουμε να ψάχνουμε ποια είναι αυτά τα 500 άτομα, είτε ποια είναι αυτά τα 300 ή τα 400 δικά μας, αν όντως είναι γνήσιοι ψηφοφόροι ή όχι, είναι μετακινούμενοι ή όχι. Τώρα εντάξει, τα νούμερα πολλές φορές είναι για να αλλάζουν. Να και πανελλαδικά, παραδείγματος χάρη, κύριε Μωυσίδη, βλέπω ότι υπάρχουν ήδη αναφορές από τις 170.000 που πήγαν να ψηφίσουν πώς είναι οι Έλληνες και πώς είναι οι αλλοδαποί. Δεν ξέρω, θα το είδατε προφανώς. Εντάξει, αλλά τώρα ξέρετε, μην πούμε σε τέτοιες συγκρίσεις, γιατί δεν ξέρω εγώ. Εντάξει, και πολλοί αλλοδαποί έχουν πάρει ελληνικές ηθαγένειες, ελληνικές υπηκότητες. Δεν μπορούμε να μπούμε πραγματικά σε μια τέτοια λογική. Στην ουσία των πραγμάτων όμως, κύριε Μωυσίδη, και μετά και από αυτή την χθεσινή ψηφοφορία και ανάδειξη του Προέδρου μέσα από την βάση, από τον κόσμο, και όλες τις κινήσεις που γίνονται και από τα υπόλοιπα κόμματα, πιστεύετε ότι είμαστε καθαρά πια σε μια προεκλογική περίοδο? Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο και πολλές από τις κινήσεις, βλέπετε και εσείς το αφουγκράζεστε της κυβέρνησης, ότι τείνουν να είναι προς τα εκεί. Κυρίως με τις παροχές εννοείται, κυρίως με τις παροχές. Δεν το ομολογούν. Ναι, είναι και οι παροχές, αλλά είναι και η δυσχέρεια των αποφάσεων πολλές φορές που πράττουν. Ναι. Βλέπετε ότι πολλά πράγματα τα έχουν σε μία άνω τελεία που λέμε, σε μία στασιμότητα να δούμε, να κάνουμε. Δεν παίρνουν έγκαιρες, γλίγορες αποφάσεις. Ναι. Είδατε το παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός πήρε τελευταία πριν 10 μέρες μια απόφαση ότι εγώ θα είμαι αυτόνομος, θα λειτουργήσω με το λιγνίτι μου, με τα αυτά μου. Όταν στη σύνοδο των Βρυξελών, το ίδιο βράδυ ο Ισπανός και ο Πορτογάλος χτύπησαν το χέρι στο τραπέζι και σηκωθήκαν, φύγαν και χαράξαν τη δική τους πολιτική. Εμείς έχουμε εδώ τον πλούτο αυτόν που έχει εδώ και η Δυτική Μακεδονία αλλά και η Μεγαλόπολη που θα μπορούσαν να ήμασταν ανεξάρτητοι από χρόνια και να μην είχαμε μπει σε αυτό το παιχνίδι τον ηλεκτρισμό και τις αύξησης των τελών και τα λοιπά. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να ήμασταν λίγο πιο καθαροί. Βλέπετε όμως ότι οι κινήσεις τους δεν έχουν μία γλυγοράδα, μία ετοιμότητα κυβερνητική. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τους πουλάει τελικά. Οπότε αυτό που φαίνεται στην κοινωνία και το εισπράττουμε όλοι είναι ότι... Είμαστε... Οδεύουμε προς εκλογές. Μπορείτε να εκτιμήσετε, κύριε Μωυσίδη, πότε μπορούν να έρθουν αυτές, γιατί η κυβέρνηση λέει φυσικά στο τέλος της τετραετίας. Εσείς ποια είναι η εκτίμησή σας? Εντάξει, θα μιλήσω λίγο προσωπικά, δεν θα το θέσω ως γνώση του ΣΥΡΙΖΑ ότι βαδίζουμε έτσι. Πιστεύουμε ότι θα γίνουν λίαν συντόμως. Λίαν συντόμως. Δηλαδή εννοείται πριν το καλοκαίρι ή μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης? Ένα παιχνίδι που δεν ξέρουμε πώς θα το διαχειριστεί, ένα νέο παιχνίδι, ένα πλάνο, είναι το πώς σκέφτεται ο Πρωθυπουργός να το κάνει ενδεχομένως και μέσα στον Ιούνιο. Μέσα στον Ιούνιο? Ναι. Κάποια σενάρια τείνουν προς τα εκεί και τα υπόλοιπα, τα περισσότερα δε, είναι προς το Σεπτέμβριο. Μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Ναι, γιατί δεν θέλει να διαταράξει βέβαια και το τουριστικό κλίμα και τα λοιπά. Θα αφήσει κάποια πράγματα να λειτουργήσουν και είναι λογικό να κινηθεί κάπως έτσι. Τώρα, τοπικά ετοιμάζεστε προς αυτή την κατεύθυνση? Γιατί, να πω την αλήθεια, προχθές ήταν εδώ στην εκπομπή μας ο κύριος Μπαλταγιάννης καλεσμένος. Μας ξάφνιασε που μας είπε εδώ στην εκπομπή ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής σε επόμενες εκλογές. Πώς ετοιμάζεστε και στο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, πώς ετοιμάζεστε και το ψηφοδέλτιό σας για τις εκλογικές διαδικασίες, όποτε και αν γίνουν? Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί. Λειτουργούν, έχουν τα όργανά τους, υπάρχουν άνθρωποι μέσα που κινούνται και κάνουν. Άλλοι αποσύρουν υποψηφιότητες, άλλοι θέτουν υποψηφιότητες. Οπότε όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, νομίζω. Θα ανοίξουν και οι δικές σας διαδικασίες, αυτό θέλετε να μου πείτε. Σαφέστατα. Μάλιστα. Οπότε, κύριε Μωυσίδη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Μια καλή μέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Επίσης, γεια σας.